Αν μου τύχαινε και εμένα κανένας που να με πάρει από σερβιτόρα του αέρος και να με κάνει βουλευτίνα, βρε όχι τάματα θα του κανά, ολονύκτης γιτανίες. Στο τραγούδι χάζει να έχεις γνωριμίες, στο τραγούδι χάζει να έχεις βαθύ λαρίγγι. Τι λες ρε μαγκάκο, μήπως κάνεις λάθος. Εγώ προχτές να πούμε, έβλεπα εκεί στην τηλεόραση μια ξανθιά. Καλά, ε, θεόφαλεψη, λαρίγγι μηδέν. Μια μισή ώρα τραγουδούσε, ναι. Ρε εσύ τραβοπόλτα. Άσε εκείνη... να κάνω καμία γνωριμία, πού σου λέω. Εκείνη ήταν η γυναίκα του πρωθυπουργού, δεν ήταν τραγουδίστρια. Τι μου λες, καλά και εγώ πώς την έκοψα για τραγουδιάρα δηλαδή. Τι ήτανε λέει, συνέντευξη έδινε. Καλά πλάκα μου κάνεις, αφού εγώ έβλεπα με το ματάκι έτσι και διάβαζε τα στιχάκια να πούμε κάτω από το τραπεζάκι, πώς. Όχι ρε εσύ τραβοπόλτα, η άλλη ήταν η δημοσιογράφος, η Λιάνα Ικανέλη. Μπα. Πώς παραμυθιάστηκα εγώ έτσι. Δημοσιογράφος ήτανε, δεν ήτανε μάνατζερ. Αχ, βοηθήστε με πάρα πολύ κυρία Κανέλη μου, βοηθήστε με κι εσείς που είσαστε τόσο περπατημένοι. Πιστεύεις ότι είναι αυτό που θα μείνει από αυτή την τρομερή συνέντευξη της Δήμητρας? Προσωπικά? Μια μούντζα. Α, τόσο καλά. Δεν το κάνω έτσι γιατί μπορεί να προσβάλλω τον κόσμο μούντζα έτσι. Μια μούντζα. Αυτό θα μείνει. Αχ. Μια μούντζα. Τελικά αυτό θα μου μείνει από όλη την ιστορία. Μια μούντζα. Καλά κάνω και εξοικειώνομαι με την ιδέα. Να. Καλέ, καλέ, τι άσχημη χειρονομία είναι αυτή. Και πού είσαι ακόμα, πού είναι ο Μπάγκαλος. Τι χάρκουλα καλή είναι αυτή. Θυμάμαι όταν ερχόταν στο σπίτι μας. Καλέ μου έκανε χειραψία και νόμιζε πως με χούφτωνε. Σαν πως οι άλλοι. Νόμιζε ότι ο Αντρέας ερχόταν για αυτούς. Πότε το πολιτικό, το ενεργειακό, τα κομματικά του. Καλή για μένα ερχόταν. Ε. Τώρα όμως, ερημιά. Τερίσκει ο κούκος. Τι λέω. Μόνο ο κούκος. Και αυτός δεν κάνει κούκου. Όλοι οι Έλληνες ψάχνουν να βρούνε αυτό το χέρι σε ποια να ανοίγει. Αυτό το χέρι που ήταν αφορμή να καταδικαστούν. Εκδότες. Να προσληφθούν δημόσια πρόσωπα. Πείτε μου όμως, πώς έχεις έτσι εμπλακεί σε όλη αυτή την ροζ ιστορία. Αρχικά δεν ήταν ροζ, ήταν έχρωμη φωτογραφία. Και το χέρι που χούφτωνε δεν ήταν δικό μου. Α, μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Ήσασταν εσείς ή δεν ήσασταν το δεύτερο πρόσωπο της φωτογραφίας? Εγώ ήμουνα. Το χέρι μου δεν ήταν. Τώρα ξέρω, άμα χρειαστεί να αποκτήσω δημοτικότητα, πώς θα την αποκτήσω. Πώς. Καμιά μέρα, έτσι όπως είμαι εδώ, θα τα βγάλω όλα, φορά παρατίδα, για να γουστάρει και ο κόσμος, κατάλαβες. Και μην τολμήσει κανείς να με μηνύσει για προσβολή δημοσίας ειδούς, γιατί υπάρχει το δεδικασμένο. Ε, ναι, θέλω να πω δηλαδή, ότι άμα παγλαρώσετε εμένα, θα έπρεπε να παγλαρώσετε και την εθνική μας τσόντα.